οικογένεια στο γέλι, μόνο εμείς λείψουμε. Ναι, ρισκάρω. Μπράβο, Νικόλα. Στους επόμενους γύρους θα φανεί το παιχνίδι. Ή που θα φύγω πάμπλουτος, ή που θα φύγω μπατήρης. Έχεις γράψει τόσο αναλυτικά τον πρόλογο που τα έχω εμπεδώσει όλα. Πολλά γλυκόλογα ακούω, αδερφούλα μου. Εγώ πάντως από χθες είμαι άλλος άνθρωπος, πήρα τα πάνω μου. Ακόμη κι αν δεν κερδίσω στο τελικό. Θα γίνει η δουλειά σου. Για πες λεπτομέρειες. Ο ταρίφας που βρήκα είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Κάνε μεταβολή, άνοιξε την πόρτα και φύγε. Γιατί γενικότερα είσαι μια θεά. Εντάξει, πάω. Μισό λεπτό, Ελπιδάκη. Θες να καλέσουμε ένα ραδιοταξί. Και αν η λεγάμενη φωνάξει ραδιοταξί, τι κάνουμε. Τότε, φίλε μου, Μπάμπη, την κάτσαμε. Καλή ιδέα, λες. Να μην χάνεις τώρα και το ραντεβού σου. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, λοιπόν. Καλύτερα, ε? Ναι. Όχι, μωρά, σε καλύτερα. Τέτοια ώρα συνήθως βρίσκω. Φιλάκια, γεια. Καλά να περάσετε. Και φιλιά στο Στέφανο. Λοιπόν. Πολύ περήφανος. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Δεν βραβεύεσαι εσύ, μπαμπά. Πω, τι αστείο ήταν αυτό. Πολύ γελάσαμε, ρε Βίβη. Πάρα πολύ γελάσαμε. Δεν σε βλέπω που καμαρώνεις σαν το γύφτικο σκεπάρνι, ε. Ο αδερφός μου βραβεύεται. Να μην πάρω κι εγώ κανένα πόντο. Όσοι τον αγαπάμε τον Στέφανο, χαιρόμαστε γι' αυτό. Καλά δεν παραβεί και να γίνει και αυτή η φάση. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε κανένα κλαμπάκι, να τα πιούμε κι λίγο. Στην ηλικία σου απαγορεύεται το αλκοόλ, αν το ξέχασες. Σε περιστάσεις όπως η βράβευση του θείου μου, επιτρέπεται να πίνουν όλοι. Μπράβο, παιδάκι μου. Ένα κλαβάκι, πολύ καλή ιδέα. Χωρίς γνωριμιών, μιλάς με τον άλλο, λες για κουβέντες. Βέβαια. Μόνο που στην δική σου ηλικία, μπαμπά, οι γνωριμίες γίνονται στις αίθουσες αναμονής των ιατρείων και όχι στα χοροπηδάλικα της θάλιας. Πω, σε ποιον έμοιασε η μάνα σου, ρε παιδάκι μου, σε ποιον έμοιασε. Λίγο κέφι, λίγο χαρά. Λίγο χορό. Λίγο wow που λέει και το παιδί. Λίγο wow. Σοβαρευτείτε, μωρέ. Σε λίγο θα μου πείτε να κάνουμε τη βράβευση στα μπουζούκια με λουλουδούδες και ουίσκι. Γιατρός βραβεύεται. Όχι παρουσιαστής πρωινής εκπομπής. Έλα, τι έγινε. Όλα εντάξει. Το κόλπο έπιασε. Είσαι σίγουρος. Σε έχω απογοητεύσει ποτέ. Δηλαδή την πήρε ο δικός σου ταξιτζής. Ναι. Με το αζίμιο του φυσικά. Και πού θα την πάει? Θα την κάνει μερικές βόλτες στην Αττική. Να μάθει καλύτερα τα μέρη. Δηλαδή να μην ήσυχη, δεν θα σκάσει μόνο στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Η μόνη που θα χειροκροτήσει το γιατρό είσαι εσύ. Αν η Μπέμπα φτάσει, θα είναι κατόπιν εορτής. Μ' αρέσεις, Τζόρτζε. Κι εγώ μανάρι μου σε γουστάρω, αλλά γι' αυτό θα χρειαστώ μπόνους. Θα το έχεις. Κάτσε να πάει καλά η δουλειά μέχρι τέλους. Μια χαρά θα πάει. Φαντάζομαι τα μούτρα του Στέφανου. Σε κανένα αρσενικό δεν αρέσει να τον στείλουν. Βέβαια. Πόσο μάλλον όταν βραβεύεται και στη δουλειά του. Αλέμε. Φιλάκια. Σπέρα. Θα είναι λίγο βαρετά για σένα, αλλά ευχαριστώ που ήρθες. Και τι, να σε αφήσω να έρθεις μόνη σου, λες και δεν έχεις άντρα. Να, ένας καλός λόγος να παντρευτεί κανείς και να συνοδεύεται στις βραβεύσεις. Οι υποχρεώσεις μου δεν περιορίζονται σε αυτό. Αλήθεια. Μελινά, όλο αυτό που έγινε με τη μητέρα μου δεν έχει μόνο αρνητικά. Ναι, το ξέρω. Οι καυγάδες, αν δεν μας διαλύουν, μας πάνε κάπου. Μας θυμίζει γιατί αγαπηθήκαμε. Τι είναι, παιδί?
ανησυχώ για την Ελπίδα. Έχει καθυστερήσει. Αγόρι μου, αγόρι μου, δεν τις έμαθες ακόμα τις γυναίκες. Μια ώρα να ντυθούν, μια ώρα να μακιαριστούν, να βαφτούν, να βγάλουν παπούτσια. Όχι αυτό που ταιριάζει, τα άλλο δεν ταιριάζει. Όχι αυτή η σκιά, η άλλη σκιά, να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Φιλαρέσκια, καταλαβαίνεις. Δεν είναι έτσι. Η Ελπίδα δεν αργούσε από φιλαρέσκια. Για την ακρίβεια δεν θα αργούσε ποτέ. Αυτό το ποτέ είναι μεγάλη κουβέντα. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Δεν αφήνεις αχλαμάρες. Τώρα σου ήρθε να το φιλοσοφήσεις. Παιδάκι μου, κινητό έχεις. Βγάλε το παρά ένα τηλέφωνο. Τι τα έχετε για κτηνοβολία μόνο. Παρά ένα τηλέφωνο, έχω τον πατέρα. Στρίψουμε από κανένα στενό. Κάνω ό,τι μπορώ, καπελιά μου. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Μα γιατί ήρθαμε από εδώ. Και από πού ήθελες να πάμε, λέει. Δεν ξέρω, δεν είναι αυτός ο δρόμος για το νοσοκομείο. Έχω ξαναπάρει ταξί. Εγώ για καλύτερα ήρθα από εδώ για να γλιτώσουμε την κίνηση. Τώρα στο κέντρο είχε πορεία, πού να το ξέρω. Τέλος πάντων, επειδή έχω αργήσει, μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Θες να πάμε περιφερειακό. Δεν ξέρω, πάμε. Εγώ είμαι από επαρχία, δεν τους ξέρω καλά τους δρόμους. Αλλά είναι για καλύτερα, πάμε. Βέβαια και από εκεί καμιά φορά πίζει, αλλά μπορεί να είσαι τυχερή. Τέλος πάντων, κάντε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εντάξει. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Ξέχασα το κινητό μου στο σπίτι. Θέλεις να γυρίσουμε να το πάρεις. Όχι, όχι. Εσύ κάνε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Αχ, μωρό μου εσύ. Αγόρι μου. Μη χοροπηδάς πάνω στο πόδι μου, θα σπάσει. Τι θες να πεις, έχω παχυνή. Όχι, αγάπη μου, έλα εδώ, να κάτσε και με τα δύο ποδαράκια. Αχ, ταχτήρντι, συγγνώμη, ένα, Καλά. Θες να πάμε κάτω. Πού κάτω. Στο δωματιό μου. Όχι, Πρωτορήτα μου, δεν ξέρω, άστο καλύτερα. Από πότε μου έχεις γίνει αγκαλίτσα, μόνο φυλάκι και μετά τίποτα. Όχι, δεν είναι αυτό, αφού το ξέρεις με τρελαίνεις, αλλά άστο. Τι φοβάσαι κάτι. Και άμα στην κάνει η μητέρα σου, και αν έρθει νωρίτερα τι κάνουμε, πηδά από το μπαλκόνι, άστο καλύτερα. Καλά, πια δεν είσαι και ο γίγαντας, μπαίνεις πίσω από το κρεβάτι, αυτό το έχουμε ξανακάνει, έλα. Ναι, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ακολούθησε, μέχρι και από το σπίτι σου έφυγες. Μα τι άνθρωπος είσαι και εσύ, φέρεις την καταστροφή. Ντοριτάκι, είπα όχι. Και από ό,τι θυμάμαι, η μαμά σου και πάρα πολύ βαρύ χέρι. Όχι. Ναι, αλλά η μαμά μου θα έχει πιάσει την κουβέντα με τη Βάσου. Θέλω τη γυναικεία τους και θα αργήσει. Έλα, βρε Ντορίτα τώρα, μη μ' αγχώνεις, άστο. Τι σ' αγχώνω, μωρό μου, εγώ να σε χαλαρώσω θέλω. Δεν ξέρω, μήπως να τα αφήσουμε καλύτερα. Έχεις ένα τέτοιο κορίτσι, το περίμενε. Όχι, έχεις δίκιο, αλλά... τότε. Θα μου χαλάσει το χατήρι, μωρό μου. Πάμε κάτω. Πάμε. 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 Σκέφτηκα να κάνει τη βράβευση ο Σωτήρης. Α, ναι, κι εγώ συμφωνώ να το κάνει ο Σωτήρης. Ωραία, ας τον περιμένουμε λοιπόν. Αρκεί να έρθει βέβαια. Πες το λίγο και στο Στέφανο, δική του βράβευση είναι. Εντάξει. Ωραίο κουστούμι. Ευχαριστώ. Για σένα λέγαμε με τη Μένη. Ναι. Προτείνω να σου δώσω το βραβείο ο Σωτήρης, σαν προϊστάμενος του τμήματος. Ωραία. Δεν δείχνεις να σε νοιάζει και πολύ. Ας γίνει ό,τι θέλει η Μένη, το ίδιο μου κάνει. Το θέμα βέβαια είναι ότι δεν ξέρω που είναι ο Σωτήρης. Μπορεί να κρύβεται κιόλας για να μην αναγκαστεί να σου δώσει αυτό το βραβείο. Κάνω τον έχω. Κι εγώ. Τον πήρα και τηλέφωνο, αλλά δεν απαντάει. Ούτε γι' αυτός. Ποιος άλλος. Η Ελπίδα. Την περιμένουν να έρθει και έχει καθυστερήσει.
Έλα, μωρέ, κάπου θα είναι και δεν θα έχει σήμα. Τι λες τώρα, Μελίνα, αφού την παίρνω και καλή. Έλα, ηρέμησε. Δεν μπορεί, θα έρθει. Ναι, θα έρθει. Πότε όμως. Ωπα. Για δοκίμασέ. Ότι υπέροχη παρουσίαση πιάτου. Σε μισή ώρα θα είναι έτοιμο το φαγητό, αγάπη μου. Τι γίνεται να το καθυστερήσουμε λιγάκι. Όσο θέλεις. Περιμένεις κανέναν? Όχι. Δεν θα ανοίξεις? Όχι. Καλά δεν είσαι περίεργος να μάθεις ποιος ή μάλλον ποια είναι? Όχι, δεν χρειάζεται. Κάτσε, κάτσε ρε κορίτσι μου. Περίμενε λίγο, περίμενε να το συζητήσουμε. Τι γίνεται, Τζοβάνα, πώς από εδώ? Καλά είμαι. Εσύ? Εγώ πάλι δεν είμαι και τόσο καλά. Δεν μου αρέσουν, ξέρεις, οι ευνηδιαστικές επισκέψεις. Δεν ήρθα για να μείνω. Θέλω να πάρω τα CD που είχα αφήσει εδώ. Ωραία. Και με την ευκαιρία να δεις με ποια σε έχει αντικαταστήσει. Χαμένος κόπος. Κάπως έτσι σε φανταζόμουν. Δηλαδή? Δεύτερη. Τα CD είναι εκεί πέρα που τα έχεις αφήσει. Και όσο για τα σχόλιά σου, τι να σου πω. Εσένα μειώνουν. Κανέναν άλλον. Αργά ή γρήγορα θα βρεθείς και εσύ στη θέση μου. Και τότε θα καταλάβεις. Πάρε και ένα CD έτσι. Για να παρηγορείς. Αλήθεια λέει? Και εμένα έτσι θα μου φερθείς? Θα με αντικαταστήσεις? Έλα, χαλάρος τώρα, δεν έγινε τίποτα. Δεν φταίω εγώ για ό,τι έγινε. Νομίζω ότι έχω αρχίσει να σε ερωτεύομαι. Πού είμαστε? Στο περιφερειακό. Είστε σίγουρος ότι πάμε καλά για το νοσοκομείο? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν μου λέει τίποτα αυτό το μέρος, γι' αυτό το λέω. Μην ανησυχείς, κορίτσι μου. Ξέρω την Αθήνα σαν την παλάμη μου. Τόσα χρόνια πάνω στο τιμόνι. Σε δύο λεπτά αρχίζει. Αλήθεια, πού πάντα να επιτρέπετε? Σε μία βράβευση που δεν πρέπει να χάσω. Γιατί εσάς βραβεύουν. Σε πόση ώρα φτάνουμε? Σε 5 λεπτά περίπου. Τι έγινε, γιατί σταμάτησε? Ξέρω, μόνο να καταλάβω. Χθες το πήρα από σέρβις. Δεν μου το έχει ξανακάνει αυτό. Περίμενε. Πάω να δω τι έχει να το φτιάξω, μη βγεις. Ποιος θα σε βραβεύσει τελικά? Μάλλον η Μένη, αφού δεν εμφανίστηκε ο Σωτήρης. Όπου να είναι πρέπει να αρχίσει, ε. Εγώ ζήτησα να καθυστερήσουμε. Δεν μπορεί, θα έρθει που να είναι. Περίεργο μπορεί. Δεν ξέρω τι να πω. Κι εγώ τα έχω χαμένα. Η ελπίδα είναι πάντα ακριβής. Η ελπίδα? Για το Σωτήρι δεν μιλάμε τώρα? Ποιος νοιάζεται για αυτόν? Εκείνη ήθελα στην βράβευση. Την ήθελα δίπλα μου. Όλοι κάτι θέλουμε στη ζωή μας. Αλλά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν έχεις και άδικο. Κι εγώ ας πούμε τώρα, αν με ρωτήσεις, θα ήθελα να είναι η μάνα σου εδώ να σε χαμάρωνε. Θες να σου πω την αλήθεια ότι το κατάλαβα πριν, εκεί που σε έβλεπα έτσι μόνο και σκεφτικό? Θυμάσαι πώς έκανε όταν πήρες τον έπαινο στο λυκείο? Συγγνώμη που σας διακόπτω. Η Μένη λέει να προχωρήσουμε τώρα να την κάνουμε σε δύο λεπτά. Ναι, ναι, εντάξει. Παρακαλώ. Σε βρε, ελπίδα. Πού είσαι?
εύκολο. Εντάξει, δεν είμαι και μηχανικός. Κάτι πρέπει να έχει εδώ ο πολλαπλασιαστής, αυτό το βίσμα εδώ. Δεν με ενδιαφέρει τι έχετε αυτό το κινητό σας. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να φτάσω στο νοσοκομείο. Τι μου φωνάζεις, κοπελιά μου. Τη δουλειά μου κάνω, έτσι. Θες μου, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, μου δίνετε λίγο το κινητό σας να πάρω να ειδοποιήσω τουλάχιστον. Θα καθυστερήσω. Δεν έχω, το έχει τελειώσει η μπαταρία. Αν είχα κινητό, θα ειδοποιήσω την οδική βοήθεια. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να φύγω τώρα. Α, λίγο την προσοχή σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αυτό το χειροκρότημα αισθάνομαι ότι απευθύνεται πέρα από μένα στο προσωπικό αυτού του νοσοκομείου. Όλους εσάς που μοχθείτε καθημερινά και προσπαθείτε να προσφέρετε ό,τι καλύτερο μπορείτε σε αυτούς που το χρειάζονται. Όλοι, με γνώση και ψυχή, επιτελούν το λειτουργήμά τους με αυταπάρνηση και αίσθηση καθήκοντος. Για να ανταμείψουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά και για να την ενισχύσουμε, διοργανώσαμε μια ψηφοφορία για την ανάδειξη του πλέον υποδειγματικού γιατρού. Έχω τη χαρά να σας αναγγείλω ότι το προσωπικό μας επέλεξε τον κύριο Στέφανο Γαλανό. Θα ήταν χαρά μου να παραδώσω εγώ προσωπικά αυτή την αναμνηστική πλακέτα. Συγχαρητήρια και ισανότερα. Μας έκανες πραγματικά πολύ περήφανος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας. Αυτή η πλακέτα έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους και τους συναδέλφους που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο πλάι μου, στις δύσκολες και στις όμορφες στιγμές. Και θέλω τέλος να σας υποσχεθώ ότι με τη στάση και το έργο μου θα συνεχίσω να σας κάνω περήφανος. Ευχαριστώ πολύ. Θα το καταλάβεις. Έχω αργήσει πάρα πολύ, το καταλαβαίνετε. Κάνω ό,τι μπορώ. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Και τι θες δηλαδή, να σε πάρω στα χέρια μου. Λοιπόν, εντάξει. Πρέπει να φύγω. Θα βγω στον κεντρικό δρόμο και θα πάρω ένα ταξί. Είναι μακριά, θα χαθείς. Να μην σας ενδιαφέρει. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να μου πείτε προς τα πού πρέπει να πάω. Είναι ερημιά. Θα σε φάνε τα αγριόσκυλα. Λοιπόν, θα μου πείτε ή θα πάω όπου να είναι. Δεν κατάλαβα. Για πού το έβαλες, με πλήρωσες. Δεν κατάλαβα τώρα, θέλετε και λεφτά. Δηλαδή, έχω καθυστερήσει, κάθομαι μία ώρα μέσα στο αυτοκίνητο για να φτιάξετε το σαράβαλό σας και θέλετε και λεφτά. Για σένα ανέβηκα εδώ. Θα σας πλήρωνα αν με πηγαίνατε στον προορισμό μου. Δεν με πήγατε, δεν παίρνετε λεφτά. Μέσα το βράδυ, πού πάρε. Ξένια, δεν περιμένω να σε δω εδώ. Είμαι απρόβλεπτη, βλέπεις. Όχι, το εννοώ. Τι, είσαι φίλη με τον Στεφανό? Ναι, τον γνωρίζω αρκετά. Αλλά εδώ εκπροσωπώ την εταιρεία. Είμαστε δωρητές του νοσοκομείου και ο Στέφανος έχει συνεργαστεί με την Κάτια για να ολοκληρωθεί η πρόταση χορηγίας. Μάλιστα, μάλιστα. Η γυναίκα σου? Ναι. Είναι πολύ όμορφη. Και έχω ακούσει ότι είναι και πολύ καλή γιατρός. Στέφανε, τις ευχές μου για τα καλύτερα. Ξένια, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Αλίμονο. Παίρνω την ελπίδα στο κινητό της και δεν απαντάει. Έχω αρχίσει και ανησυχώ. Στο σπίτι της Μέρης πήρες, μήπως ξέρουν κάτι. Πήρα, αλλά ούτε και εκεί το σηκώνω. Δεν ξέρω πραγματικά τι να υποθέσω. Έλα, μη βάζεις τίποτα κακό με το μυαλό σου. Μπορεί να κόλλησε κάπως την κίνηση. Ποιος ξέρει, δεν μπορεί. Δεν πίνεις κάτι? Να σου φέρω ένα κρασί να χαλαρώσεις. Ναι, σε ευχαριστώ. Στέφανε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ και εγώ. Στέφανε, το κρασί σου. Να είσαι καλά. Η μνηστή σου? Όχι, η Ξένια είναι φίλη. Ξένια παπά, χαίρο πολύ. Και εγώ επίσης. Εμένα μου επιτρέπετε? Βεβαίως. Thank you.
παίρνεις ομορφή. Δεν θέλεις παρέα. Οι συνάδελφοί σου δεν έχουν γνωρίσει την ελπίδα. Τι? Λέω, ο γιατρός με πέρασε για την αραβωνιαστικιά σου. Α, ναι. Με κάποιους έχω διαφορετικά ωράρια και δεν την έχω γνωρίσει. Έχεις στεναχωρηθεί πολύ, που δεν ήρθες στην πράβευσή σου. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο ανησυχώ. Πού μπορεί να βρίσκεται? Λες να έμπλεξε με κανέναν άσχετο ταξιτζή. Τι λες τώρα? Ένα νοσοκομείο οποιοδήποτε μπορεί να το βρει. Και αν δεν το ξέρει, υπάρχουν χάρτες, ταμπέλες. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Η ελπίδα που να είναι θα έρθει. Σήμερα είναι η βραδιά σου. Και δεν μπορώ να σε βλέπω να την καταστρέψεις έτσι. Θέλω να είσαι ευτυχισμένος. Και να μου χαμογελάς. Πρέπει να πάω στους δικούς μου. Με συγχωρείς. Τι έγινε, Στέφανε, αγόρι μου? Έχουμε κανένα νέο? Τίποτα. Ούτε στο σπίτι της Μέρς είναι, ούτε στο κινητό της απαντάει. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο εγώ τη Μέρη να δω αν θα μάθω κάτι. Πάρα, παιδί μου, να μάθουμε κι εμείς. Έλα, Μέρη. Είσαι σπίτι? Α, κατάλαβα. Η ελπίδα είναι μαζί σου? Α, μάλιστα. Βέβαια, εδώ στο νοσοκομείο είμαστε, στη βράβευση. Όχι, σε πήρα μήπως και ξέρεις εσύ κάτι. Ναι, καλά. Την περιμένουμε, θα σε πάρω πιο μετά. Ναι, γεια. Η Μέρη είναι στις Βάσσος. Λοιπόν, τι σου είπε για την Ελπίδα? Ότι όταν έφυγε από το σπίτι την άφησε να ετοιμάζεται για την εκδήλωση. Ορίστε. Δεν μπορεί, κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει πάθει. Όσο θυμάμαι εγώ τα κλάματα που έριχνα όταν αργούσε ο Μιχάλης και νόμιζε ότι τράκαρε και μετά έπαιρνε τηλέφωνο τα νοσοκομεία. Να σου πω τώρα, Βαλτί, είσαι. Τι θα θες και τα θυμάσαι όλα αυτά τώρα, ρε παιδάκι μου? Γιατί ξεχνιέται εύκολα τέτοια κοροϊδία. Εγώ καθόμουν και έκλαιγα κι άλλο είχε σπιτώσει την κόμενα. Σηκώνει κανείς. Καλά παιδιά είναι, μην περιμένεις να μένουν συνέχεια στο σπίτι. Ναι, αλλά αν η Ντορίτα και ο Νικόλας έχουν βγει, η Ελπίδα θα παίρνει και δεν θα βρίσκει κανέναν. Μπορεί να τηλεφωνήσει σε κάποιο από τα κινητά σας. Ναι, σωστό και αυτό, θα μπορούσε. Μέρη μου, μην πηγαίνεις συνέχεια, ο να σου στο κακό, μην ανησυχείς. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Αν η Ελπίδα ξεκίνησε για να πάει στη βράβευση του Στέφανου και τελικά δεν πήγε, κάτι κακό έχει συμβεί, δεν μπορεί. Καλύτερα να φύγω, να πάω σπίτι μου. Θέλω να είμαι εκεί, αν η Ελπίδα γυρίσει ή πάρει τηλέφωνο. Όπως νομίζεις, Μέρη μου. Ευχαριστώ και συγγνώμη, ε. Γεια σας. Γεια σας. Αφήστε τους πληθυντικούς πάνω στην ώρα έρθεις, αγάπη μου, να σε συστήσω. Από εδώ η Μέρη, η μητέρα της Δωρίτας, και από εδώ η Ηλίας, ο άντρας μου. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Έχω ακούσει πολλά για σένα, Ηλία. Ελπίζω όλα καλά. Πού πας, κάτσε λιγάκι να τα πούμε. Θα το θέλω πολύ, αλλά. Ξέρεις, η Μέρη ανησυχεί γιατί η Ελπίδα έχει εξαφανιστεί. Δεν πήγε στην τελετή βράβευση του Στέφανου και δεν απαντάει και στο σπίτι. Γι' αυτό καλύτερα κι εγώ να γυρίσω πίσω. Συγγνώμη που φεύγω έτσι απότομα. Ελπίζω να τα πούμε κάποια στιγμή σύντομα. Κι εγώ ελπίζω να πάλι όλα καλά με την Ελπίδα. Μακάρι. Αν μάθεις κάτι, τηλεφώνησέ μας, σε παρακαλώ. Οπωσδήποτε. Γεια. Στο καλό. Γεια σου. Δεν σου κρύβω ότι κι εγώ ανησυχώ πολύ με την εξαφάνιση της Ελπίδας.
Έλα, αγάπη μου, τώρα κι εσείς οι γυναίκες με το παραμικρό που βάζετε το κακό στο νου σας. Πού δεν μπορεί να άνοιξε γη και να την κατάπιε. Μακάρι. Πάντως, συμπαθητική γυναίκα η μητέρα της Ντορίτας. Μια χαρά είναι. Και ξέρεις, κουβεντιάσαμε τον πολύ ώρα. Και κάποια στιγμή ήρθε κουβέντα για τον Μάνο. Τον αδερφό μου. Δεν κατάλαβα. Τι δουλειά μπορεί να έχει αυτή η γυναίκα με τον Μάνο. Τι όμορφα που περνάω μαζί σου, εσύ. Τώρα πας, αφού σε λατρεύει. Είδες που φοβόσουμε. Κανένας δεν μας ενόχλησε. Τώρα έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας να χαλαρώσουμε. Να χαλαρώσουμε. Πήγαινε φέρε μια μπυρίτσα και ετοιμάσου για δεύτερο γύρο. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Ντορίτα. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Νικόλα. Τι έγινε, τι έχεις και εσύ τσιμπουζωμένος, συμβαίνει κάτι? Ναι. Ετοιμαζόμουν να φέρω μια μπυρίτσα για τον Νικόλα, να σου φέρω και σε ένα μήνα κάτσα μας θα πεις. Ναι, ευχαριστώ. Τι? Ελπίδα, δεν είναι εδώ. Τώρα η Ελπίδα. Έχει φύγει πόση ώρα για να έρθει να σε βρει. Έλα μέσα. Έλα, κάτσε. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω. Ούτε κι εγώ καταλαβαίνω. Καλά δεν ήρθε να σε βρει στο νοσοκομείο. Όχι. Και δεν απαντάει στα τηλέφωνα. Πώς να απαντήσει αφού το έχει ξεχάσει εδώ, νάτο. Συγγνώμη. Εσείς δεν τα ακούγατε. Τόσες φορές πήρα. Μωρέ, Στεφανέ, συγγνώμη. Ήμασταν κάτω και ακούγαμε μουσική δυνατά. Τι να πω. Αν και δεν καταλαβαίνω, κατάλαβα. Το ξέχασε ή το άφησε επίτηδες. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Τι λόγο έχει να τα πεις επίτηδες? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Άσε. Όχι άσε, μιλάς για την κολλητή μου. Για πες μου. Στέφανε, επιτέλους. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν θα το πιστέψεις όλο αυτό που έπαθα. Ελπίδα, πού είσαι, πού χάθηκες? Σε περίμενα όλο το βράδυ. Το ξέρω, μωρό μου, αλλά πήρα ένα ταξί, με πήγε σε λάθος δρόμο και μετά ξαφνικά χάλασε στην ερημιά. Από ποιο δρόμο, δηλαδή? Δεν ξέρω από ποιο δρόμο, Στέφανε, δεν την ξέρω καλά την Αθήνα. Τον αριθμό τον πήρες? Όχι, δεν πρόλαβα. Βγήκα στον δρόμο να βρω κάποιο άλλο και τελικά με ακολούθησε κάποιος. Καλά, ηρέμησε. Πού είσαι τώρα? Στις μέρες, ήρθα να σε βρω. Έφυγες κιόλας? Ναι, αγάπη μου. Τελείωσε η γιορτή και εγώ τους παράτησα όλους γιατί ανησύχησα για σένα. Το χάσα δηλαδή έτσι. Συγγνώμη αγάπη μου, συγγνώμη. Πού είσαι τώρα, έχεις εδώ? Όχι, είπα στο ταξί να με πάει στο νοσοκομείο, νόμιζα ότι θα ήσουν εκεί. Ωραία. Σε μια ώρα στην καφετέρια δίπλα στο σπίτι. Εντάξει. Ελπίζω να μην αργήσω. Δηλαδή, αυτοί οι δύο είναι φίλοι? Όχι ακριβώς. Γνωρίζονται από τη δουλειά, είναι συνεργάτες. Αλλά μάλλον υπάρχει μια ιδέα συμπάθεια και εμπιστοσύνη, γι' αυτό της ανοίχτηκε. Σίγουρα. Ή μήπως ήξερε ο Μάνος ότι θα μας τα μεταφέρει? Σίγουρα. Και τι της είπε? Ότι έχει μετανιώσει και ότι λυπάται πραγματικά. 20 χρόνια μετά. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μια και καλή. Εγώ συγχωρώ, χάρτη στο Μάνο δεν δίνω. Ηλία μου. Ναι, και αυτή η Μέρη καλά θα κάνει να ασχολείται με τα δικά της και να αφήσει την οικογένειά μας. Δεν είχε πρόθεση να ανακατευτεί. Πάνω στην κουβέντα τα είπε. Ο Μάνος δεν χρειάζεται την υπεράσπισή της. Άλλωστε από τότε που μαθαίθηκε όλη αυτή η ιστορία, κάνει ό,τι μπορεί για να μας πείσει ότι άλλαξε. Η Μέρη είναι πονόψυχη και μάλλον τον συμπόνεσαι. Ναι, ναι. Έξω από το χορό, εύκολα το παίζεις καλός. Θα ήθελα να ξέρα αν είχε πάρει το δικό της το παιδί από την κουμιά. Πόσο εύκολα θα τον συγχωρούσε.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο μήνας έχει 9, έτσι, Μανώ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πόσο έχει ο μήνας. Δεν έχω ρίξει για χιούμορ και ανόητα αστεία. Αυτό που θέλω πραγματικά να μάθω είναι πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτή η περίοδος αδιαφορίας. Μα δεν αδιαφορώ. Είμαι σε ηθελημένη απραξία. Και είναι επιλογή ζωής να σέρνεσαι από καρέκλα σε πολυθρόνα και από κρεβάτι σε καναπέ. Καμιά καινούργια μορφή διαλογισμού. Η ανοχή μου εξαντλείται, ξέρεις. Δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω όλα μόνη μου. Μα και δίπλα σου που με έχεις, το ίδιο έκανες. Άσε τις δικαιολογίες. Βασίζομαι πάνω σου και το ξέρεις. Υπάρχουν πράγματα στην εταιρεία που μονάχα εσύ μπορείς να τα εκτιμήσεις σωστά. Να μην αναφέρω τα οικογενειακά μας. Είμαστε σε ένα καζάνι που βράζει. Πώς μπορείς να μην το βλέπεις? Λυπάμαι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Πες μου γιατί. Γιατί διαφωνούμε κάθετα ως προς τη λύση του. Μάνο, δεν μπορείς να ζεις στον κόσμο σου. Δεν σου το επιτρέπουν οι καταστάσεις. Γιατί προσποιείσαι ότι με χρειάζεσαι? Εσύ όλα μόνη σου τα κάνεις. Εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Εσύ με μάθες έτσι. Αν το έκανα ήταν για να μην εφησυχάζεις. Για να βάζεις το μπήχι ψηλά. Είναι κακό ότι είχα φιλοδοξίες για σένα. Όχι, δεν είναι κακό. Αλλά δεν με άφησες να έχω τις δικές μου. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να νιώθω άχρηστος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Η παρουσία σου στην εταιρεία ήταν απαραίτητη και είναι ακόμα. Εσύ το λες αυτό? Που ήσουν του δόγματος ουδείς εν αντικατάστατος. Και ακόμα είμαι. Δεν είπα ότι η εταιρεία θα κλείσει χωρίς εσένα, αλλά... νιώθω ασφάλεια. Με σένα δίπλα μου. Τα έχω χαμένα. Τόσα χρόνια αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς σε σένα αντικαθίστανται με μία μόνο πρόταση. Νιώθω ασφάλεια με σένα. Ξέρεις ότι... μιλάω πάντα με ειλικρίνεια, δεν έχω μάθει να χαϊδεύω τα αυτιά κανενός. Να που είμαι και σε κάτι απαραίτητος. Σε ευχαριστώ. Αν το έλεγες πιο πριν, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ.